Ξεπουλήστε, ξεπουλήστε. Μας κοροϊδεύετε, μας κοροϊδεύετε. Θα αντισταθούμε, θα παλέψουμε και καταψηφίσουμε. Η περιουσιακή μου και η οικονομική κατάσταση είναι με πλήρη διαφάνεια καταγραμμένη και αποτυπωμένη. Κομπίνα. Δεν ξέρεις τι θα πει κομπίνα. Όχι. Και τα φίλε μου, ζεις στην Ελλάδα βρε και δεν ξέρεις τι θα πει κομπίνα. Ζητώ εγώ, αλλά και όλος ο λαός που σας είπα, είναι όλη η αλήθεια στο φως σήμερα. Κομπίνα θα πει πολιτική. Αρχίσατε να ζείτε με έναν τρόπο, ο οποίος δεν δικαιολογείται ούτε από τα εισοδήματά σας, ούτε μέχρι τη μέχρι τότε ιστορία σας, να το πω έτσι. Να ξεκινήσω από το γάμο στο Ζορ Σέγκ, ο οποίος θυμάστε ότι είχε προκαλέσει την κοινή γνώμη. Δεν στήχησε ούτε το μισό από ότι άλλοι γάμοι οι οποίοι γίνονται στην άλλη επικράτεια κοστίζουν. Πράγματι, θέλω να είμαι πάρα πολύ. Μείναμε δύο μέρες. Εγώ, η γυναίκα μου και ο πιο στεγανός πρόσωπος. Ξέρετε πώς είμαι στο γάμο. 15 πρόσωπα. Κάνει μια έτσι και τελειώνουμε. Κάτω οι κλέφτες! Κάτω οι λοποδίρτες! Ή να πάω επίσης στο γεγονός ότι μένετε σε ένα ακίνητο, εν πάση περιπτώσει, σε ένα πολύ ακριβό δρόμο της Αθήνας, όπου έχει μια διαδρομή πίσω με αρκετές offshore που εμπλέκονται με αυτές τις ιστορίες. Το σπίτι αυτό το αγόρασα με δάνειο και με υποθήκη στο ακίνητο το αγοράσαμε 850.000 ευρώ και επιπλέον βάλαμε τα τελευταία 4 χρόνια που έμενα ως νικάρης σε αυτό το σπίτι που το αγοράσα τις 400.000 σταδιακά για εργασίες αποπεράκτωσης, οι οποίες ήταν αναγκαίες να γίνουν διότι το σπίτι είχε προβλήματα όταν πήγα εκεί πέρα. Ξανακάνω μία έτσι και ξανατελειώνω. Έτσι κλέτε. Σας διακόπτω για λίγο, διότι βλέπουμε το αυτοκίνητο του που μεταφέρει τον Άκη Τσοχαντόπουλο να φτάνει στις φυλακές Κορυδαλλού. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι εκεί. Οδηγήθηκε από τους εμφανιστικούς υπαλλήλους ο Άκης Τσοχαντόπουλος, αφήνοντας στην είσοδο των φυλακών την ταυτότητα και το κινητό του τηλέφωνο. Εκτός από τις αγοραπολισίες ακινήτων μεταξύ offshore εταιριών που αποδίδονται στον Άκη Τσοχαντζόπουλο και της Μονής Βατοπεδίου, ο πρώην υπουργός και ο ηγούμενος της Μονής Εφρέμ έχουν ένα ακόμα κοινό, το ίδιο κελί. Αλλά δυστυχώς είναι όλοι τους και κλέτες. Τρώτε του κόμπο με το γάμα του! Άντε πάω, έφυγα από εδώ! Σε κόβω και να μην πληρώνει. Να σου πίνουν τα λεπτά στην τσέπη σου.